Ξεκινάμε εδώ στο σεφ. Έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Βαρνάβα Hops και Λασόν DC. 5 Βαρνάβα Hops. 9 από ό,τι βλέπω. Ο Λασόν. Θα σας πω και πεντάδες για τις δύο ομάδες. Ξεκινάει πολύ ωραία ο Πελοπίδας, ο Πέλος, ο Κακογιαννάκης, Παρούνης, Ψωμαδάκης, Κακογιαννάκης, Βρανουλάκης και Νεστιώτης για Βαρνάβα Hops. Σε όλο το ρόστερ από Λασόν, να το διορθώσω λίγο. Και να σας πω και την πεντάδα των παιδιών. Πάντα ο Μισθινότης, θα πασάρει ο Μπαρούνος και αυτός, θα μένει προσπάθεια, rebound. Στολή προσπάθεια από τον Καραμπάτο Φώτη. Όχι, του λέω, συγγνώμη, από την Αθανάσουλα. Πάμε να δούμε και την πεντάδα από Λασόν. Με το 8 είναι ο Μανίκας, με το 5 είναι ο Κρητικός, με το 14 είναι ο Καραμπάς ο Άρης, με το 9 είναι ο Νικητέβης και με το 1 είναι ο Αθανασουλάς. Ο Δραμβάκης εκεί ήταν ευκαιρία. Μανίκας. Ανάσυνα στη γωνία, προσπίτω, περνάει. Το παίρνει και το βάζει, πολύ ωραία προσπάθεια. Το παίρνει, το κάνει, rebound από τον Νικητέβη. Νίκας Αθανάσουλας, κοντό. Rebound από τον Μυστριώτη. Το χάνι ήταν δύσκολο μετά το Eurostep. Ανάσουλας. Κοιτάει στο χάνι, rebound από τον Μυστριώτη. Άστο το σούτ.
από τον Μπαρούνι, κατευθύ για τον Κρυμικό. Βανικός, κατευθύ ξανά σε επίθεση για Βαρνάβα. Πώς είναι λογικό να μην θέλουν να ανεβάσουν το ρυθμό οι παιδούχοι. 5 στο σύνολο, πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Καρποντιάνακη. Το χάνει. Ωραία, περιμένει το κόψιμο Μπαρούνης. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, η assist είναι από το Μυστριώτη και το καλάθι είναι πάρα πολύ ωραίο με το δεξί από τον Σωμαδά. Φωτ! Τέσσερα! 4-8 και τώρα 6-8. Δυστυχώς σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εδώ στο σεφ με τον πίνακα, με το 24 και γενικά το όλο σύστημα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, αλλά με την καλή διάθεση των ομάδων και όλων μας βγαίνει πολύ όμορφο ο αγώνας. 6-8 λοιπόν, μειώνουν την Βαρνάβα Hawks. Φανάσιο λαθο rebound. Θα μένει προσπάθεια από τον Καραμπά τον Άρη, κατοχή για Βαρνάβα. Να το και το τριποντάκι από τον Δρανδάκη. Προβάδισμα για Βαρνάβα. Φάουλ από τον Μανίκα. Ωραία, τελειώνει με το δεξί. Εδώ.
ένα λεπτάκι για την περίοδο. Ωραία! Πολύ ωραία ο Πελοπίδας. Πάει την προσπάθεια, rebound από τον Καραμπά και καλάθι. Περνάει, θέλει να βρει πίσω από την πλάτη το μισομαδάκι που στο χάνει πάνω το Φώτη. Να προλαβαίνει Λασόν, λήξη πρώτη δεκαλέπτη, όπως αφήσω λιγάκι. Αλλαγή κατοχής. Γυρίζει μπάλα ωραία, ο κριτικός θα πάρει το σούτ, θα το χάσει. Μένει προσπάθεια μετά από τον Κοντονάτσιο που πέρασε. Μας γλιτώνει τα βήματα, πολύ ωραία η μπάλα θα φτάσει στο Κοντονάτσιο, το κάνει, rebound από το Φώτη. Περάσει στα μέσα να το χάσει. Πάρε μυστριώτησα, το βάλει πολύ ωραία. Κάνει, ξέδεις, θα το χείο μας για τον Βίσκο που πέρασε στο παρκή. Καραμπάς. Ντονάτσιος το χάνει. Ντονάτσιος κοντό. Δύσκολη πάσα κλέβει ο Μπαρούνης. Καλό ήταν, αλλά για λίγο δεν μπήκε ο Ντονάτσιος. Βήματα κατοχή για Βαρνάβα. Αλέξ! Πέντε 12, το σκόρα με τον λάθος, ό,τι μου λένε από την γραμματεία τα παιδιά.
Καπουλιανάκης στο σπίτι. Καπουλιανάκης. Ταμπλό, θα το χάσει. Θα πάει όμως. Τον Βρανδάκη μπάλα, Μυστριώτης. Θα το πάρει ο Μυστριώτης, κακό είναι, rebound για τον Κοντονάτσιο. Νάτσιος το παίρνει, χάνει. Πολύ άστοχη Λασόν σε ξεκίνημα. Από το Φώτη τον Καράμπα. Είναι πολύ ωραίοι παίχτες. Ο Φώτης είναι εξαιρετικός. Ένα δίποντο αλλά Dirk Nowitzki για τον Μυστριώτη. Είναι ερώσιμο, το ξέρω, αλλά έτσι τα βάζει ο Dirk. Θανάσουλας, βήματα, κατοχή για Βαρνάβα. Μυστριώτης, Dirk Nowitzki ήταν αυτό. Ζητάει ο Μυστριώτης κι άλλο, κι άλλο από τον Dirk Μυστριώτη, ο οποίος δείχνει να το έχει δουλέψει αυτό με το ένα πόδι το fade away. Δεν μην πέσει κάτι να με πλακώσει εδώ πέρα στο σεφ με αυτά που λέω, αλλά εμένα μ' άρεσε. Και προσπέφτει οι δύο απαντές στο σκάφος του Μυστριώτη. Πολύ ωραία, τρυπώνει δίσκιος. Time out, επιστροφή σε λιγάκι. Φάλα τον Παλασσουλά. Και 9-23 μπροστά η Λασόν, η οποία προσπαθεί να κρατηθεί μετά το καλό comeback.
η Βαρνάβα Χοκ προσπαθούν να κρατηθούν μετά το καλό comeback της Λασόν, η οποία είναι μπροστά με 4. Ωραία προσπάθεια εκεί από τον Βρανδάκη. Περιμένει ο Δρανδάκης, έχει οπλίσει και πυροβολή από την κορυφή. Μειώνει τη γηπεδούχος ομάδα. Ωραίο μάτς. Συνεχίζει να είναι εξαιρετικός αυτό το δεκάλεπτο. Ενώ τα πάει εξαιρετικά μπροστά. Πίσω έχει τα τεκενάκια. Ανάσουλας Ραμπάς. Το πάρει ο Τσιπαρόπουλος. Μαδάκης. Ρούμις Ποντό. Λήξη λοιπόν πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΣΕΦ και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Δεν περνήσαμε και όχι 25.
Πολύ σωστά, ήταν 28-25 το ημίχρονο, 28-27 καθώς το σουτ του νικητέδη ήταν 2. Του Μανίκα ήταν 2. Εκτός ισορροπίας από τα 4 μέτρα κοίτα δεις. Νίκας το παίρνει. Χάνει. Κατοχή για Βαρνάβα Χόξ. Πολύ
και το βάζει ο Βραντάκης. Εξαιρετικός ο Βραντάκης. Ωραία η μπάλα, έχει αρχίσει σιγά σιγά και κάνει την εμφάνισή της η κούραση από πλευρά Ναβα Χόκς. Έστω κάνει κάποια σούτα από Βραντάκη, κάποιες προσπάθειες από Κακογιαννάκη, καλύπτουν αυτό το πράγμα. Πανάστερος το κανάλι. Φάση, no look, πάσα του μυστηριώτη στον Κακογιαννάκη. Ο Νίκας. Καρόπουλος λάθος, Κακογιαννάκης ανήκει. Βηματισμό. Πάει τη διαφορά στους 4 για Βαρνάβα Χόκς. Μαδάκης και τελειώνει με το δεξί. Ένα κοντινάσιο στο χάνει. Τριώτης, ένα λεπτό για τρίτο δεκάλεπτο. Νίκας, ωραία στον Κοντονάτσιο. Αυτός θα περάσει, θα το χάσει όμως. Πάει το rebound. Καλή άμυνα μετά το Βραντάκη, φάρα τον Αθανάσιλα. Δευτερόλεπτα για δείξτε με τα λεπτά. Πάω λάπο. Ωραία,
Μπάρκα. Βαρνάβα. Κομπρίν. Μένει προσπάθεια κατοχή. Δεν υπάρχει, καθώς με τη λήξη πήγε, ναι ρε, πήγε στο στεφάνι και στο ταμπλό. Λήξη λοιπόν 3 δεκαλέπτου. Να δούμε τι θα δούμε στην τελευταία περίοδο. Ξεκινάμε τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο σεφ. Τελευταία περίοδος εδώ στο σεφ. 42-37 μπροστά η Βαρνάβα Φόξ. Rebound.
Καλεσμένο από τον Μπαρούνι. Καλένει προσπάθεια και το Αβογιαννάκη μετά. Νάσιλα στο κάνει. Παίρνει το rebound όμως. Λουτώνει τα βήματα. Νάσιλα στο κάνει. Καραμπάς το rebound. Καραμπάς ο Φώτης στα κουμάντα της Λασσόν. Νικητεύει. Φωτικός. Νικητεύει θα το πάρει, θα το χάσει. Καραμπάς. Καλή άμυνα από τον Μπαρούνι. Νάσε στο βάζι. Φάουλ με το σώμα από τον κριτικό.
καταπληκτικός μέχρι την τελική προσπάθεια. Καραμπάστο Μανίκα, ναι! Μυστηριώτη. Γιαννάκης, ο οποίος έχει συγγύσει τα τελευταία λεπτά. Καραμπάς φάουλ από τον Μυστηριώτη. Αυτό στο Νικητέδη, στο Καραμπά πήγε ένα πιο ωραία φάση. Μυστηριώτης απέναντι στο Δρονδάκη, θα το πάρει ο Δρονδάκης, χάνει. Ας το κάνει, πάνω τον Μπαρούνι. Δεν είχα πατήσει το κουμπί της κάμερας, χάσαμε ένα τρίποντο από Λασόν. Αμένο τρίποντο, rebound από Λασόν. Δεν ξέρω αν θα κάνουν επίθεση καν τα παιδιά. Λάθος, θα Γουλιανάκη σκέφτει. Θα σας πω αμέσως το τελικό σκορ, να ρωτήσω και τη γραμματεία για σίγουρα. Φωτ! Σαράντα 45-52 είναι το τελικό σκορ εδώ στο σεφ, λοιπόν νίκη για Λασό, να το πιστοποιεί. 45-52, πολύ σωστά νίκη για τους Γαλάζιους, καλό σας βράδυ.